Τη δύσκολη που μετά την καταστροφή λες θέλω να βρω ένα χρόνο τον εαυτό μου. Τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου. Ναι. Εσύ έχεις δύο διαζύγια, έτσι δεν είναι? Και τρία να σου πω. Συγγνώμη, δύο φορές τον έχεις παντρευτεί? Τρεις. Έχεις παντρευτεί τρεις φορές και έχεις χωρίσει τρεις. Ναι. Εγώ έχω μείνει στο ένα. Έχεις... Έχω δρόμο ακόμα. Έχεις κάνει. Έχω δρόμο να σε φτάσω. Έχεις κάνει τρεις σχέσεις στη ζωή σου? Έχω κάνει παραπάνω από τρεις σχέσεις. Ναι, πολύχρονες εννοώ. Όχι, μία που παντρεύτηκα και ξέρω εγώ. Τόσο, έχεις κάνει κανένα. Ναι. Έχεις κάνει άρα τρεις χωρισμούς. Ναι, έχω. Βλέπεις καμιά διαφορά? Όχι. Εγώ δεν βλέπω. Τα παιδιά τα έχεις από δύο γυναίκες, έτσι. Ναι. Έχεις καλές σχέσεις με τις πρώην γυναίκες σου? Εξαιρετικές, αν τύχει και βρεθούμε κάπου. Αν... Αλλά όχι πολύ πολιτισμένα πράγματα. Δηλαδή? Δηλαδή, κάνουμε μαζί διακοπές, κάνουμε Χριστούγεννα, κάνουμε Πάσχα, γιορτές. Είναι λίγο σωδικά όλα αυτά. Αυτά είναι πολύ πολιτισμένα για μένα. Για να φτάσουμε στο σημείο να πονέσουμε τα παιδιά μας, σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα. Και θα πρέπει αυτά τα παιδιά να κατανοήσουν, κατά τη γνώμη μου, έτσι ταπεινά το λέω, για ποιο λόγο πόνεσαν. Εάν δεν συντρέχει λόγος, αν είναι όλα καλά και όλα ανθυλά και όλα ωραία, μπαίνει και ένα ερώτημα, ρε πατέρα, γιατί μου το έκανες αυτό? Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να... Και όλοι κουβαλάμε προβλήματα από την ώρα που γεννιόμαστε. Άρα πρέπει να τα κουβαλάμε. Όχι τώρα, με βλέπεις λίγο συγκινητικά, γιατί με εκφράζει απόλυτα αυτό που είπες. Δεν υπάρχει συνειδητοποιημένος άνθρωπος που έχει χωρίσει και έχει παιδιά, που να μην αισθάνεται σαν και σένα, ότι ό,τι και να λέμε, ρε παιδί μου, ότι ο χωρισμός δεν πειράζει κτλ. Είναι ένας πόνος για τα παιδιά σου μεγάλος. Αβάστε. Και εγώ αισθάνομαι πάντα υπόλογος απέναντι στα παιδιά μου. Και αισθάνομαι. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά? Είναι 8 και 5. Εγώ, ναι. εγώ δεν νομίζω να το ξεπεράσω ποτέ, να σου πω. Δεν θα δηλαδή, το ξεπεράσω ποτέ και να σου πω και θα χειροτερέψεις, ενημερώνω. Γιατί όταν θα γίνει 18-19, γιατί ο μικρός πέρασε μια εφηβεία ζώρικη σε σχέση με το μεγάλο που ήταν πολύ πιο μαλακή. Όλα αυτά βγαίνουν και βλέπει στα μάτια του ότι μου έκανες πολλά, πέρασα πολλά, με πόνεσες πολύ και εντελώς ασυνείδητα θα πρέπει και να τα πληρώσεις κάποια στιγμή. Και γίνεται σκληρό αυτό. Τότε είναι όμως συνειδητό, γιατί είναι 19 χρονών, είναι 20, δεν είναι 7 χρονών, δεν είναι αυτό. Και είναι πολύ ισότιμο και είναι πιο δύσκολο. Εκεί πια είναι αναμέτρηση ανδρών, δηλαδή επειδή είναι αγόρια, είναι και αναμέτρηση κανονικά. Δεν υπάρχει δηλαδή, του λέω, ξέρεις, είμαι 68 χρονών, διαμαντή. Ξέρω, ναι, μου λέει, και εγώ είμαι 20, αλλά εγώ έχω πονέσει. Και άρα μίλες πολλά και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι. Σύντροφο, έχεις τώρα, είσαι... Όχι, όχι, είμαι μόνος μου, είμαι καλά. Με λένε Γιώργο. Με λένε Γιώργο. Δεν θέλεις να έχεις, δεν είναι επιλογή σου που δεν θες να έχεις ή δεν έχει επιλογή? Όχι, επιλογή δεν είναι, δεν μ' αρέσει η μοναξιά, δεν νιώθω καλά. Δεν σ' αρέσει η μοναξιά? Όχι, όχι, καθόλου. Σου λείπει μια αγκαλιά το βράδυ? Ναι, ναι, δεν είμαι μοναχικός άνθρωπος καθόλου. Αλλά επειδή όλη μου τη ζωή την έζησα πολύ έντονα, δηλαδή αυτό που περνούσα το περνούσα και όλο μου το κορμί συμμετείχε, και το μυαλό και η ψυχή και το κορμί μου, εάν δεν μου συμβεί αυτό, δεν μπορώ να, δηλαδή. Ναι, να περάσω, δεν μπορώ να συμβιώσω. Τώρα που είσαι 68, ναι. Νέος άνθρωπος είσαι.